πάνω και για να μην αισθανθιάσουμε ο κύριος, που βέβαια διόλου δεν τον είδα να ενδιαφέρεται. Ναι, λέγε με και βλαμπία, γυρνάω. Και μην ανησυχείτε και μου έχει ξανασυμβεί, μου έχουν πει και τη γαρμπή. Δείτε το. Μια βραδιά κωμωδίας που θα μπορούσε να είναι και σκηνοθετημένη ήταν η χθεσινή απονομή των Κορφιάτικων βραβείων στο θέατρο Βέμπο. Και το έπαθλο Ρένα Βλαχοπούλου για το 2017 απονέμεται Βίκη Σταυροπούλου. Η κυρία Σταυροπούλου είναι εδώ? Όχι. Δεν απονέμεται το έπαθλο. Γνώριζε, χάρηκε, αλλά δεν είναι εδώ. Είναι σε μια πρεμιέρα κινηματογράφου. Ευχαριστώ. Ναι, πάρτε και πάρτε στο σπίτι του ηθοποιού. Το έπαθλο λοιπόν θα πάρει η Άννα Βύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν πειράζει για το λάθος, μην ξανασυμβεί. Θέλω να σας ευχαριστώ μια που ξαναέγινε αυτό το λάθος. Όχι με το όνομα της κυρίας Βύση, αλλά σε μια απονομή που είχα, που ήταν ο δίσκος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που είχα κάνει. Μόνο εγώ υπήρχα εκεί. Δεν υπήρχε κανένας άλλος. Δηλαδή, δεν γινόταν να γίνει λάθος. Για μένα ήταν στημένη όλη η βραδιά, για κανέναν άλλο. Και είπανε, ευχαριστούμε πολύ την Κέτη. Εδώ, όπως παρακολουθώ την βραδιά, είναι λίγο λογικό. Πολλά όμορφα πράγματα για τα Κορφιάτικα βραβεία και η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνονται όλα απόψε. Και έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο βραβείο με σωστό ή λάθος όνομα θα πάει στο σπίτι της τραγουδίστριας και όχι της τοπιού. Να είστε καλά και πάντα τέτοια! Αλλά εντάξει, είναι τρομερή βραδιά, δεν είναι ασυνήθιστη. Έλεγα στη Βάλη πριν να έρθουν τα MAD βραβεία να δουν πώς γίνονται τα MAD Awards. Μόνο λάθη. Αυτό είναι το τέλειο της βραδιάς. Το διαχειριστήκες με χιούμορ όμως. Ναι, ο τρόπος που το διαχειριστήκες. Αφού μου έχει ξανασυμβεί και χειρότερα. Τι σημαίνει ένα τέτοιο βραβείο, βραβείο Σοφία Βέμπο? Κοίταξε, είναι πολύ συγκινητικό γιατί το έχουν πάρει και πολύ καταξιωμένες τραγουδίστριες στο παρελθόν. Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, και χάρηκα πάρα πολύ που μπορώ και συμμετέχω σε ένα τέτοιο θεσμό. Αφιέρωσα στη θεατρική οικογένεια κατά κάποιο τρόπο. Μπόρεσα και πραγματοποίησα ένα όνειρο που για μένα ήταν όνειρο ζωής, να παίξω σε musical. Το ήθελα πάρα πολύ, πολλά χρόνια. Ξέρεις πώς είναι όταν προσπαθείς να κάνεις παιδί και δεν σου κάθεται και κάποια στιγμή όταν εγκαταλείψεις την ιδέα. Κάπως έτσι συνέβη με το Μάμα Μία. Λοιπόν, συμπεράσματα. Στα Κορφιάτικα βραβεία μπορούν να συμβούν όλα. Η Δέσποινα Βανδύ έχει αίσθηση του χιούμορ και το αποδεικνύει. Κάποια στιγμή, παιδιά, το πήρε στην πλάκα. Λέει, αφού ήρθα εδώ να βραβευτώ, που σημαίνουν τέτοια κουλά και τρίκουλα. Παρανοϊκή βραδιά, έτσι. Δηλαδή, είχαν συμβεί και άλλα. Πολλά άλλα γίνανε.